Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από την Νέα Σμύρνη, All Around Player, NSTV Live, όπως κάθε Δευτέρα απόγευμα. Ένα βήμα πριν το καλοκαίρι, μία μέρα πριν τον Ιούνιο, 31 Μαΐου πλέον, και κάπως έτσι φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος των συλλογικών και ευρωπαϊκών διοργανώσεων, πριν μπούμε σε ρυθμούς Euro. Και όπως προναγγείλαμε στο post μας, ήταν Σαββατοκύριακο τελικών και Final Four, μπάσκετ και ποδόσφαιρο ανέδειξαν πρωταθλητές Ευρώπης, και αυτό θα είναι το σημερινό μας θέμα, με αυτό θα ασχοληθούμε, παρότι γενικώς υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος τόσο στο βόλεϊ όσο και στο τένις. Από τη μία έχουμε Volleyball Nations League, το παλιό το Golden League είναι η δεύτερη κατηγορία που παίζουν οι ευρωπαϊκές ομάδες, το μικρότερο θα λέγαμε τουρνουά, είναι το παλιό World League, το Nations League, το οποίο εδώ και 2-3 χρόνια πλέον διοργανώνεται, βγαίνει το παραλληλίσω σαν την Ευρωλίγκα, με 16 κορυφές ομάδες του παγκόσμιου βόλεϊ. Αγωνίζονται όλες μεταξύ τους και οι τέσσερις πρώτες θα παίξουν το Final Four της διοργάνωσης. Για τους παλιότερους μπορεί να θυμάστε ότι τη δεκαετία που μας πέρασε κατά βάση γινόταν σε τέσσερις κατηγορίες. Η Ελλάδα την τελευταία φορά που συμμετείχε, την περίοδο 15, 16 και 17 αν δεν κάνω λάθος, 15 και 16 μάλλον, είχε αγωνιστεί στην τέταρτη κατηγορία, με τον πρώτο κάθε κατηγορίας να κερδίζει την άνοδο, τον τελευταίο κάθε κατηγορίας να υποβιβάζεται ουσιαστικά. Δεν είχαμε κάνει καλές παρουσίες. Τη σεζόν, το καλοκαίρι μάλλον του 2015, οι Κινέζοι ήταν αυτοί που μας σταμάτησαν για το Final Four της τέταρτης κατηγορίας, παρότι είχαμε παίξει ωραίο βόλεϊ με Σλοβενία, Κίνα και Μεξικό εκείνη τη χρονιά. Και την επόμενη χρονιά η εθνική μας ήταν αρκετά μέτρια, δεν μπορούσε να διεκδικήσει πολλά. Δυστυχώς φέτος οι εθνικές ομάδες δεν συμμετέχουν στο Silver League, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή διοργάνωση που χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, η Golden League η πρώτη κατηγορία και η δεύτερη είναι η Silver League, με άνοδο κάθοδο, πρωταθλητή Silver League και Golden League. Ωστόσο οι δυνατές χώρες του βόλεϊ θα παίξουν στο Nations League, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Τουρκία. Για να έχετε μια εικόνα, στο Golden League συμμετέχει η Ισπανία, η Τσεχία, η Βουλγαρία, καλές μεν δυνάμεις, αλλά όχι το top level. Ωστόσο, για να πάρουμε τη συμμετοχή μας εκεί, πρέπει του χρόνου να συμμετέχουμε στο Silver League, να το κατακτήσουμε και να ανέβουμε κατηγορία. Κάτι το οποίο για τις ελληνικές ομάδες δεν είναι άπιαστο όνειρο, είναι στα μέτρα μας. Και σαφώς υπάρχει και το Roland Garros, το οποίο ξεκίνησε εδώ και δύο μέρες, ένα πολύ πολύ σημαντικό Grand Slam. Το χωμάτινο Grand Slam, υπενθυμίζω ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο πρώτο Grand Slam της σεζόν έφτασε μια ανάσα από τον τελικό, στο Australian Open έφτασε στους ημιτελικούς, δεν τα κατάφερε να φτάσει μέχρι το τελικό ούτε αυτή τη φορά, τρίτη παρουσία του Έλληνα τενίστα σε ημιτελικό Grand Slam. Ωστόσο ο Τσιτσιπάς δείχνει ότι είναι σε καλή φόρμα, κατέκτησε και τουρνουά ATP 250 τις προηγούμενες μέρες και μάλιστα χωμάτινο, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί όσο οι μέρες πλησίαζαν οι αθλητές ήθελαν να δοκιμαστούν στο χώμα, να προσαρμοστούν πριν το γαλλικό Open. Τα κατάφερε αρκετά καλά χθες, πέρασε στον δεύτερο γύρο. Σαφώς το μεγάλο φαβορί είναι για άλλη μια χρονιά ο Ράφα Ναδάλ, ο οποίος είδε και τα αποκαλυπτήρια του αγάλματός του. Πολυνίκης στο παρισινό Grand Slam, έχει κατακτήσει 13 τουρνουά, αν δεν έχω χάσει το μέτρημα. Ιστορικό ρεκόρ. Παρότι τα χρόνια περνάνε και οι τραυματισμοί τον έχουν πληγώσει ξανά και ξανά, είναι πανίσχυρος, είναι το φαβορί.
σε ένα τουρνουά το οποίο το νιώθει σαν το σπίτι του. Σίγουρα θα έχει τον πρώτο λόγο. Επιστροφή και για τον Roger Federer στο αγωνιστικό κομμάτι, καθώς είχε μια πολύ μηνιαία απουσία από την ενεργό δράση. Προφανώς και όλα δείχνουν ότι στόχος του είναι να αγωνιστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και να κλείσει την καριέρα του. Σίγουρα και το Wimbledon θα είναι ένα μεγάλο δέλεαρ για τον Ελβετό. Ό,τι είναι το Roland Garros για τον Ναδάλ, σχεδόν το ίδιο είναι το Wimbledon για τον Federer. Το αγαπημένο του τουρνουά. Και οι δυο τους έχουν από 20 Grand Slam, οι κορυφαίοι, αν και ο Τζόκοβιτς καραδοκεί, πλησιάζει επικίνδυνα για να τους φτάσει και να τους προσπεράσει και με τα χρόνια να είναι υπέρ του, καθώς είναι κατά τη μικρότερος, έχει μπροστά του το περιθώριο χρονικά να τους προσπεράσει. Ελπίζουμε και ο Στέφανος Τσιπάς να αρχίσει το δικό του σερί τίτλων και στα Grand Slam. Στα ATP μέχρι στιγμής τα έχει πάει αρκετά καλά και περιμένουμε να κάνει το βήμα παραπάνω. Πάμε λοιπόν και στα γνωστά, ποδόσφαιρο και μπάσκετ, εκεί που είχαμε τα πιο ενδιαφέροντα. Να το πάρουμε χρονικά με το σαββατιάτικο τελικό, το ποδόσφαιρο, το Champions League, City και Chelsea στο Πόρτο. Για άλλη μια χρονιά η Τουρκία έχασε τον τελικό. Για αυτούς που δεν το θυμούνται, ο τελικός είχε οριστεί στην Κωνσταντινούπολη για την περσινή σεζόν, λόγω του COVID, λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης των μέτρων ασφαλείας του Final Eight που διοργανώθηκε. Ο τελικός δεν έγινε στην Κωνσταντινούπολη και έγινε στη Λισαβόνα πέρυσι, σε εκείνο το Final Eight, όπως είπα, με τις 8 ομάδες να αγωνίζονται σε μονούς αγώνες. Και φέτος, λόγω COVID και πάλι, επειδή η Τουρκία θεωρήθηκε ότι δεν είναι το ασφαλέστερο μέρος λόγω της πανδημίας, οι Πορτογάλοι ήταν σε καλύτερη ετοιμότητα, είχαν και την προϋπηρεσία σε εισαγωγικά από πέρυσι που διοργάνωσαν τελικό με μέτρα ασφαλείας. Φέτος υπήρχε και κόσμος στις εξέδρες, περίπου 6-7.000 για κάθε ομάδα συν κάποιους καλεσμένους και VIP. Στο Πόρτο όμως φέτος και όχι στη Λισαβόνα, και δεν ξέρω αν έχω χάσει, στο Πόρτο νομίζω ότι δεν είχε διοργανωθεί τελικός Champions League. Ίσως πρέπει να γυρίσουμε σε κύπελο πρωταθλητριών πολλά χρόνια πριν, αλλά και πάλι νομίζω ότι στο Πόρτο δεν είχαμε τελικό. Στη Λισαβόνα, εκτός το περσινό, είχε γίνει το 14 με τον εμφύλιο Ατλέτικο Ρεάλ, και πρέπει να φτάσουμε σε δεκαετία του 70 ή και του 60 για να ξαναδούμε τελικό στο πορτογαλικό έδαφος, στο κύπελο πρωταθλητριών. Οι εμφύλοι είναι πάντα ιδιαίτεροι σε τελικούς. Σε πολλούς δεν αρέσει κιόλας, γιατί οι ομάδες είναι λίγο πολύ γνώριμες, έχουν ίδιο τρόπο παιχνιδιού και προσπαθούν συνήθως να αλληλοεξεντωθούν. Αυτή τη φορά όμως είδαμε έναν ωραίο τελικό. Στα μάτια μου θα τον συνέκρινα με αυτόν του 2008, όταν United και πάλι η Chelsea τότε είχαν βρεθεί αντιμέτωπες. Ανοιχτό παιχνίδι με φάσεις, λίγα γκολ βέβαια, 1-0 υπέρ της Chelsea κρίθηκε. Ωστόσο ήταν ένα παιχνίδι που όταν ξεκίνησε, νομίζω ότι οι περισσότεροι όπως και εγώ θεωρήσαμε ότι θα δούμε αρκετά γκολ με τον τρόπο παιχνιδιού που έπαιζαν οι ομάδες, που δεν κλείστηκαν. Ούτως ή άλλως η City είναι μια ομάδα επιθετικογενής. Η Chelsea έχει στο DNA της την άμυνα, ωστόσο η ομάδα του Tuchel έχει δείξει πολύ ωραία στοιχεία. Δεν είναι ομάδα που καταστρέφει το παιχνίδι του αντιπάλου, ξέρει να αμύνεται με δημιουργικό τρόπο, χτυπάει στην αντεπίθεση και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο σκόραρε άλλωστε το γκολ του τελικού με τον Kai Havertz, τον Γερμανό που αποκτήθηκε με πολλές ελπίδες από την Bayer Leverkusen, τον απέκτησε η Chelsea, του έχει δώσει χρόνο συμμετοχής, τα έχει πάει πολύ καλά και νομίζω έκανε την κορύφωση της σεζόν και για προσωπικό, στην προσωπική του φετινή πορεία. Η Chelsea από ένα σημείο και μετά δείχνει ότι μπορεί να αμυνθεί με ιδιαίτερη άνεση. Η City έδειχνε έναν πανικό, έχει
Πολύ ισχυρό ρόστερ, πολύ ταλαντούχους παίκτες. Απ' την άλλη, η Chelsea έχει με ταλαντούχους παίκτες, αλλά σαφώς πιο νέους, πιο άπειρους, με μεγαλύτερη άγνοια κινδύνου όμως και μεγαλύτερη φρεσκάδα. Και σαφώς έχει τον N'Golo Kanté, ο οποίος είναι με διαφορά ο καλύτερος παίκτης της σεζόν. Τόλμησα να το γράψω κιόλας ότι θα πάρει την χρυσή μπάλα. Είναι μια προσωπική πρόβλεψη που νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο θα είναι τουλάχιστον άδικο. Βέβαια, όταν έχουμε το Euro μπορεί να προκύψει οποιοδήποτε ήρωας, και μάλιστα υπάρχει και το Copa America στη Λατινική Αμερική, οπότε και από εκεί μπορεί να δούμε κάποιον ήρωα τύπου Messi ή Neymar, ειδικά με τον Messi να μην έχει κατακτήσει τίτλο με την εθνική του ομάδα. Οπότε πιθανή κατάκτηση του Copa America, και μάλιστα στην Αργεντινή γίνεται. Ήταν να γίνει στην Αργεντινή και στην Κολομβία. Τα έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή ότι η Κολομβία αποσύρθηκε λόγω έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού. Οπότε θα γίνει μόνο στην Αργεντινή το Copa America. Γενικά η FIFA και η UEFA είναι πολύ αγαπάνε τους στάρ και τους παίκτες τέτοιου βεληνικούς, οπότε κρατάμε μια πισινή, γιατί ο Μέση μπορεί με μια πιθανή κατάκτηση Copa America να λατρευτεί και πάλι και να κατακτήσει τη χρυσή μπάλα. Ωστόσο, θεωρώ ότι αυτά που έχει κάνει ο Καντέ κυρίως τη φετινή σεζόν, γενικά έχουμε δει τρομερά πράγματα από το Γάλλο, αλλά η φετινή του σεζόν είναι απίστευτη. Το μοναδικό που δεν κάνει ο Καντέ είναι να σκοράρει. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να τα κάνει. Και ήταν εντυπωσιακό ότι στον τελικό ήταν ο κοντύτερος παίκτης του αγωνιστικού χώρου και κέρδισε τις περισσότερες εναέρειες μονομαχίες. Είναι απίστευτο το πάθος και η ενέργεια με την οποία βρίσκεται σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, του αγωνιστικού χώρου. Δεν χάνει εύκολα μονομαχίες. Οι μεταβιβάσεις του είναι εξαιρετικές, είναι απόλυτα ασφαλής. Αν μπορούσε να σκοράρει κιόλας, θα μιλούσαμε για έναν παίκτη απόλυτα ολοκληρωμένο όσο κανείς άλλος. Σίγουρα, όπως είπα, παίκτης όπως ο Μέση, όπως ο Ρονάλντο, ο Χάλαντ, ο οποίος έχει κάνει εκπληκτικό μπάσιμο τα τελευταία δύο χρόνια στο ευρωπαϊκό στερέωμα. Ο Εμπαπέ φυσικά είναι αστέρες οι οποίοι είναι πιο δημοφιλής, είναι πιο αγαπητοί στο ευρύ κοινό λόγω του σκοραρίσματος, λόγω του φαντεζί του παιχνιδιού τους. Η ουσία όμως που έχει ο Καντέ στο παιχνίδι του δεν συγκρίνεται με κανενός άλλου. Και για όσους δεν τα πάνε καλά με το αγγλικό ποδόσφαιρο, να πούμε ότι ο Καντέ αποκτήθηκε από τη Λέστερ, ενώ αγωνίζονταν περίπου το 12-13, αν δεν κάνω λάθος, σε τρίτη κατηγορία της Γαλλίας. Βρέθηκε στη Λέστερ με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα, πήγε την επόμενη χρονιά στην Τζέλσι με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα, πήρε το παγκόσμιο κύπελο με τη Γαλλία το 18, πήρε το Europa League με την Τζέλσι το 19, πήρε με την Τζέλσι πλέον και το Champions League. Του λείπει μόνο το Euro για να έχει κλειδώσει τα πάντα, για να έχει όλους τους τίτλους στη συλλογή του. Αν και η Γαλλία είναι μια ομάδα του ύψους και του βάθους, εκεί που απογειώνεται όπως έκανε στο Μουντιάλ του 18, μπορεί να κάνει μια τεράστια κοιλιά όπως της έχει συμβεί και το 2002 και το 2008 και το 2010. Είναι ομάδα που κάνει κύκλους, ικανή για το καλύτερο και το χειρότερο, και δεν ευνοούνται παίκτες όπως ο Καντέ που θέλουν να συμπληρώσουν τους τίτλους. Για να κλείσω αυτό που έλεγα με τον N'Golo Kanté, σίγουρα κάθε παίκτης έχει μια ιδιαίτερη προσωπικότητα δικιά του, ιδιοσυγκρασία. Ο Καντέ πιθανώς, όπως και στην περίπτωση του Γιάννη Αντετοκούμπο, να σφυριλατήθηκε από τις πολλές δυσκολίες που είχε. Πανφτωχός σε μικρότερη ηλικία, μάζευε σκουπίδια, ήταν πραγματικά μια ιστορία σαν του Γιάννη Αντετοκούμπο, που ξεκίνησε από το μηδέν, ίσως και από το μείον, με τρομερές δυσκολίες στη ζωή του. Και πιθανώς αυτό να είναι το μυστικό της επιτυχίας του.
Καθώς βλέπετε ότι εκτός ότι είναι απίστευτα εργατικός και εντός και, αγωνιστικού, και εκτός αγωνιστικού χώρου, δηλαδή και στο παιχνίδι και στην προπόνηση, δεν μπορείς άλλωστε να είσαι τόσο αποτελεσματικός χωρίς προπόνηση, και στα μετά του αγώνα βλέπετε με πόσο συγκρατημένο τρόπο πανηγυρίζει, παρά μόνο χαμογελάει, δεν κάνει κάτι άλλο, δεν πανηγυρίζει σχεδόν καθόλου, και μάλιστα ήταν χαρακτηριστικό το στιγμιότυπο στο Μουντιάλ του 18, όπου ο Καντέ, έχοντας κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο και μάλιστα ένας από τους πρωταγωνιστές της Εθνικής Γαλλίας, δίσταζε ακόμα και να πάρει το κύπελο για να το σηκώσει ή να φωτογραφηθεί, το άφηνε στους συμπαίκτες του, δεν πλησίαζε καν, αν δεν τον πλησίαζαν οι υπόλοιποι παίκτες της ομάδας του να του δώσουν το τρόπαιο για να το σηκώσει, δεν θα πήγαινε καν από μόνος του. Μια προσωπικότητα εξαιρετικά σπάνια, το απόλυτο πρότυπο αθλητή ο Γάλλος. Νομίζω ότι για τα επόμενα χρόνια όχι απλά θα μας απασχολεί, θα μπει στη συζήτηση ξεκάθαρα για έναν εκ των κορυφαίων παικτών που έχουμε δει στα ποδοσφαιρικά γήπεδα. Η Chelsea, για να το ολοκληρώσουμε, καθώς το πήγαμε προσωπικού για τον N'Golo Kanté, η Chelsea, η οποία σαφώς και το 2012 είχε πάρει άξια τον τίτλο, μπορεί στους περισσότερους να έχει μείνει η πολύ κακή της παρουσία στον τελικό του Μονάχου. Ωστόσο, να σημειώσουμε ότι τη σεζόν 11-12 έχει ξεκινήσει, καταρχάς να θυμίσουμε ότι κάτι που οι περισσότεροι θυμούνται, είχε αλλάξει προπονητή με τον Βίλας Μπουάς, ο οποίος ήταν το μεγαλύτερο εκείνη τη στιγμή ανερχόμενο όνομα, πολλοί το συγκρίναν με τον Μουρίνιο, είχε κατακτήσει Europa League με την Πόρτο την προηγούμενη χρονιά, αποκτήθηκε από την Τζέλσι ως ένα πολύ μεγάλο μπραντ, μια πολύ μεγάλη υπόσχεση για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αποδείχθηκε πολύ κατώτερος του αναμονωμένου και συνεχίζει μετά από 9 χρόνια να παραμένει ένας μέτρης προπονητής, δεν έχει κάνει το πικ, δεν έχει ανέβει level. Αντικαταστάθηκε από τον Ρομπέρτο Ντι Ματέο το Μάρτιο, 4 Μαρτίου του 2012, και αυτό δεν ξεχνιέται γιατί ανήμερα των γενεθλίων του ομιλώντος. Αντικαταστάθηκε με την Chelsea να έχει χάσει στο πρώτο γύρο στη φάση των 16 από την Νάπολη με 3-1 εκτός έδρας. Ανέτρεψε πανάξια αυτό το εις βάρος της σκορ στην παράταση με 4-1 απέναντι στην Νάπολη, κόντρα σε μια Νάπολη πανίσχυρη, Καβάνι, Χάμσικ, παίκτες τεράστιες κλάσεις. Ήταν η φάση που η Νάπολη είχε αναγεννηθεί και πλέον διεκδικούσε ξανά τα σκύπτρα του ιταλικού ποδοσφαίρου, είχε φύγει από την αφάνεια. Στον επόμενο γύρο με μια πορτογαλική ομάδα, την Μπενφίκα, δύσκολα αλλά πέρασε η Τσέλσι, κόντρα σε μια ομάδα που τη συνάντησε την επόμενη χρονιά στον τελικό του Europa League. Δεν ήταν μια μέτρια ομάδα η Μπενφίκα, ήταν μια ομάδα πολύ σκληραγωγημένη. Με 2 νίκες η Τσέλσι, 0-1 και 2-1 προκρίθηκε. Πέτυχε την Μπαρτσελώνα, την οποία κέρδισε στο πρώτο παιχνίδι, και πήρε μια αξέχαστη ισοπαλία στο Camp Nou για να βρεθεί στον τελικό, παρότι έχανε με 2-0. Αρχικά ισοφάρισε, μείωσε με το Ραμίρε σε μια αντεπίθεση, ισοφάρισε με τον Τόρες. Ναι, είναι γεγονός ότι η Τσέλσι εκείνο το παιχνίδι δεν είχε παίξει καθόλου καλά, είχε κλειστεί στην περιοχή της, με την υποσημείωση ότι πρωτίστως η Μπαρτσελώνα ήταν με διαφορά η καλύτερη ομάδα στον πλανήτη εκείνη τη στιγμή, ήταν η κάτοχος του Champions League, με τον Τζον Τέρι να έχει αποβληθεί για ανόητο εκτός φάσης χτύπημα σε αντιπαλό του, με τραυματισμούς, με τον Μποσίγκουα να παίζει μετά πολύ καιρό, με τον Ραμίρες να γίνεται δεξί μπακ, Μποσίγκουα και Ιβάνοβιτς να παίζουν στα σόπερ,
με τον Drogba να παίζει σε οποιοδήποτε σημείο του γηπέδου, να έχει γίνει κάτι σαν τον Καντέ. Με το Messi να χάνει πέναλτι, εντυπωσιακό και αυτό. Ο Messi που δεν είχε σκοράρει κόντρα στην Chelsea μέχρι τότε και πέρασαν άλλα 5 χρόνια για να σκοράρει στην Chelsea. Πέρασε τελικά η ομάδα του Ντιματέο τότε στον τελικό και το σκηνικό ήταν λίγο πολύ το ίδιο όπως και στο παιχνίδι του Καμπνού. Γιατί πρωτίστως η Τσέλσι έπαιζε με τεράστιες απουσίες, χωρίς τον αρχηγό της, τον Τέρι, χωρίς τον Μεϊρέλες που ήταν το βασικό αμυντικό χάφ εκείνη της χρονιάς, χωρίς τον Μπράντισλαβ Ιβάνοβιτς το βασικό και αναντικατάστατο δεξίμπακ, με τον Μποσίγκουα να παίζει ξανά βασικός και να παίζει τελικό. Μετά από 8 χρόνια το είχε πάρει με την Πόρτο το 4 με τον Μουρίνιο, αλλά ουσιαστικά στην Τζέλση του 2012 ήταν ξεχασμένος, ήταν μεταξύ πάγκου και κερκίδας, με τον Ράιαν Μπέρτραντ να παίζει βασικός, να ντεπουτάρει, να κάνει το πρώτο παιχνίδι στην καριέρα του στο Champions League, να το κάνει στον τελικό, ένας παίκτης που ουσιαστικά είναι απλά ένας παίκτης Premier League πλέον, σε ομάδες τύπου Sunderland, West Ham, εκείνη το επίπεδό του. Δεν μπόρεσε ποτέ να στεριώσει ούτε στην Chelsea ούτε σε κάποια άλλη μεγάλη δύναμη του αγγλικού ή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Με τεράστιες απουσίες η Chelsea, σε ένα παιχνίδι που δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, απλά προσπαθούσε να βγάλει την Bayern από την περιοχή της, δέχτηκε γκολ στο 82, στο πρώτο και μοναδικό κόρνερ που κέρδισε στο 90, ισοφάρισε με τον Drogba, έστειλε το παιχνίδι στην παράταση. Τα πράγματα έγιναν ακόμα πιο δύσκολα στην παράταση αφού ο Drogba έκανε πέναλτι, όπως ακριβώς είχε κάνει και στο Καμπνού. Αυτή τη φορά δεν σταμάτησε το δοκάρι, αλλά ο Τσέχ το πέναλτι του Άριεν Ρόμπεν. Και αφού όλα πήγαιναν στραβά για την Τζέλσι, έφαγε γκολ, ισοφάρισε με τη δυσκολία, έπιασε πέναλτι. Στα πέναλτι λοιπόν τα πράγματα χειροτέρεψαν ακόμα πιο πολύ, με το πρώτο πέναλτι στη διαδικασία από τον Χουάν Μάτα να είναι άστοχο, αλλά κάπου εκεί γύρισε το τσιπάκι και οι μπλε κατέκτησαν ένα ηρωικό, σε εισαγωγικά και χωρίς, Champions League. Μπορούμε να βρούμε πολλά κοινά, μπορούμε να βρούμε ότι η Chelsea και τότε και φέτος αντικατέστησε τον προπονητή της. Τότε ήταν το Μάρτιο, τώρα ήταν το Φεβρουάριο, περίπου το ίδιο. Έπαιξε με Πορτογάλους στον προημιτελικό και με Ισπανούς στον ημιτελικό. Έπαιξε τελικό κυπέλλου Αγγλίας. Τότε το κέρδισε κόντρα στη Λίβερπουλ με 2-1. Τώρα τον έχασε από τη Λέστερ με 1-0. Ωστόσο έδειχνε ότι, καταρχάς αν εξαιρέσουμε την ανώδυνη ήττα από την Πόρτο στο δεύτερο παιχνίδι, δεν έκανε άλλη ήττα στο Champions League, οπότε ήταν μία ανάσα από το να τον κατακτήσει αίτητη. Δεν έγινε, εν πάση περιπτώσει. Παλικαρίσια απέκλεισε την Ατλέτικο, η οποία πρωταθλήτρια Ισπανίας φέτος, μην το ξεχνάμε, δεν ήταν οποιαδήποτε ομάδα, είναι μια ομάδα που πολλές φορές έχει πληγώσει την Τζέλσι και μάλιστα της έχει στερήσει και πρόκριση στον τελικό το 2014. Πέρασε κόντρα στην Πόρτο, η οποία έδειχνε να μπορεί να βάλει πολύ δύσκολα στον αντιπάλους της φέτος στο Champions League. Πέρασε με μεγάλη άνεση κόντρα στη Ρεάλ, θα τολμήσω να πω, καθώς η Ρεάλ πήρε το 1-1 στην Ισπανία, αλλά αυτό δεν έδειχνε πολύ πιστικό. Η Τσέλσι είχε παίξει πολύ καλύτερα και στο παιχνίδι της Μαδρίτης και στο παιχνίδι του Στάνφορντ Μπριτζ, και ουσιαστικά στον τελικό έδειχνε ότι η Σίτι δεν μπορεί να την απειλήσει ουσιαστικά. Είχε κάνα δυο ευκαιρίες, χωρίς να είναι οι τεράστιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Ουσιαστικά η πρώτη και μεγάλη ευκαιρία ήρθε το 95 με το σούτ του Μαχρέζ να περνάει λίγο out. Η μοναδική φάση που ο Μεντί ήταν εξουδετερωμένος. Ουσιαστικά η Τσέλσι, πιο έμπειρη, πιο ψημένη, κατακτάει το δεύτερο της Champions League. Το 2008 στον τελικό της Μόσχας ιτήθηκε στα πέναλτι, άπειρη σε εισαγωγικά ομάδα, καθώς ήταν ο τρίτος τελικός στην ιστορία της που έπαιζε. Είχε παίξει
το 71 τελικό κυπελούχων, είχε ξαναπαίξει το 98 τελικό κυπελούχων, τους κέρδισε για να φτάσει το 2008 για πρώτη φορά να διεκδικεί τον μεγαλύτερο τίτλο συλλογικό. Τότε είχε παίξει καλύτερα από την United, θα τολμήσω να πω. Το 12 που ουσιαστικά η Bayern έπαιξε πολύ καλύτερα, δεν τα κατάφερε να την κερδίσει. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά πήρε αυτό που δικαιούνταν και βρέθηκε στην κορυφή της Ευρώπης. Ραντεβού με την Villarreal στο Ευρωπαϊκό Super Cup στις 11 Αυγούστου και το Δεκέμβριο στην Ιαπωνία, όπου επιστρέφει στην Ιαπωνία το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, αφού διεξήχθη 2 χρόνια στο Κατάρ. Γενικά η Chelsea, ακόμα και όταν τα καταφέρνει σε συλλογικούς τίτλους, πάντα εκεί που μπλοκάρει είναι στα τύπου Super Cup. Έχει κακή παράδοση στα Super Cup. Έχει κερδίσει μόλις ένα από τα 4 στα οποία συμμετείχε. Έχει κακή παράδοση στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Είναι η μοναδική ευρωπαϊκή ομάδα τα τελευταία 15 χρόνια που έχασε το Παγκόσμιο Συλλόγων. Το είχε χάσει το 12. Αν δεν κάνω λάθος, από την Cruzeiro, την βραζιλιάνικη, αν θυμάμαι σωστά. Σαφώς και έχει μια κακή παράδοση στα Community Shield στην Αγγλία, όπου η City αλλά και η Arsenal την έχουν νικήσει στα τελευταία 3 Community Shield, το αντίστοιχο Super Cup Αγγλίας δηλαδή. Και για εμάς τους φίλους της Chelsea είναι μια ευκαιρία αυτή η ιστορία να σβήσει. Και να πάμε λοιπόν και στο μπάσκετ, το οποίο είχαμε πει σε ευρωπαϊκό τελικό. Και για να κάνω μια παρομοίωση, ένα παραλληλισμό μάλλον, όπως η Chelsea στον πρώτο της ευρωπαϊκό τελικό, στο Champions League, ιτήθηκε και εν συνεχεία ψήθηκε στους επόμενους δύο και τους κατέκτησε, μπορούμε να πούμε ότι κάτι αντίστοιχο έγινε με την Εφές, η οποία κατέκτησε το πρώτο της κύπελλο πρωταθλητριών ή Ευρωλίγκα, τον πρώτο κορυφαίο τίτλο ευρωπαϊκό στην ιστορία της. Μια ομάδα που, αν τη συγκρίνουμε με τη Φενέρμπαχτσέ, η Εφές είναι η γνήσια μπασκετική ομάδα της Τουρκίας. Η Φενέρμπαχτσέ ήταν μια ομάδα με βάση το ποδόσφαιρο που λόγω εμπορικότητας, λόγω χρημάτων, έκανε άνοιγμα στο μπάσκετ, ξόδεψε πολλά εκατομμύρια. Έφτασε μία φορά στην κατάκτησή του, το 17 κόντρα στον Ολυμπιακό. Αλλά η ΕΦΕΣ είναι η ομάδα που εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκεται στο κορυφαίο επίπεδο, έχει φτάσει τελικούς, έχει φτάσει με τελικούς. Το 2000 είχε φτάσει στον ημιτελικό που ιτήθηκε από τον Παναθηναϊκό, το 19 στη Βιτόρια έχασε από την ΤΣΣΚΑ στον τελικό. Είναι μία ομάδα με κύπελλα σαπόρτα, με κυπελούχων. Η παραδοσιακή δύναμη του τουρκικού μπάσκετ. Και για να κάνω τον παραλληλισμό με την Chelsea, η Εφές, η οποία πριν από μια τετραετία ήταν τελευταία στη βαθμολογία της Ευρωλίγκα, δεν το λέω γενικά ή κάθε υπερβολή, ήταν η 16η ομάδα στις 16 και ξαφνικά χτίστηκε, χαλιβδόθηκε, δούλεψε πάρα πολύ και χωρίς να κάνει τεράστιες αλλαγές, έκανε κάποιες προσθήκες πολύ σημαντικές, αλλά δουλεύοντας και χτίζοντας πάνω σε ένα συγκεκριμένο ρόστερ, έκανε την μετάβασή της προς την κορυφή. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία που λέμε, γιατί πολλές φορές οι ομάδες βλέπετε ότι αγοράζουν παίκτες και προσπαθούν από τη μια μέρα στην άλλη να κατακτήσουν το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό τίτλο, και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ βέβαια. Είδαμε ότι η Μπαρτσελόνα είχε ένα πανίσχυρο ρόστερ, έκανε ανοίγματα, πήρε πέρυσι τον Μίροτιτ, πήρε φέτος τον Καλάθι, πήρε τον Γκασόλ, πήρε παίκτες του υψηλότερου επίπεδου. Έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση, δεν το πήρε όμως. Σε αντίθεση με την Εφές, η οποία εδώ και 3 χρόνια παίζει με τον Λάρκιν, παίζει με τον Μίσιτς, παίζει με τον Ντάνστον, έχει τον Σίγκλετον πλέον εδώ και αρκετό καιρό στην ομάδα της. Έχει τον Άντερσον, έχει τον ίδιο κορμό. Για να μην παρεξηγηθούμε, φυσικά και χρειάζεται υψηλό budget. Δεν είναι παίκτες
χαμηλού κόστους. Δεν είναι παίκτες που τους πήραν από μέτριες ομάδες με χαμηλά χρήματα. Είναι παίκτες υψηλού επίπεδου. Ο Μίσιτς όμως, για παράδειγμα, ήταν ένας παίκτης ταλαντούχος. Δεν πήγε στην ΕΦΕΣ σαν superstar. Δεν πήγε όπως αντίστοιχα ο Ροντρίγκες στην ΤΣΣΚΑ και στο Μιλάνο στη συνέχεια, ή όπως ο Τζέιμς ή όπως ο Γιούλ. Ήταν ένας παίκτης πολύ ταλαντούχος στις Αλγύρες. Τον βρήκαν, τον εξέλιξαν, τον έχτισαν όλο το staff της ΕΦΕΣ. Τον Λάρκιν επίσης, τον έφεραν, τον έκαναν κομμάτι του συλλόγου. Δεν ήταν ένας παίκτης που έρχεται και φεύγει. Ο Σίγκλετον, ο οποίος ήρθε στην ΕΦΕΣ από τον Παναθηναϊκό, ήταν μια ομάδα πολύ ορθά στημένη, με μεγάλη υπομονή, με μεγάλη πειθαρχία. Ο καθένας είχε το ρόλο του. Το ότι η πορεία από την 16η θέση Ευρωλίγκα στο Final Four και στην κατάκτηση έγινε αρκετά γρήγορα, αλλά παράλληλα έγινε και πολύ ομαλά, χωρίς να εντυπωσιάζουν, χωρίς να εντυπωσιάζουν από πλευράς μεταγραφών πάντα. Κράτησαν τον Μίσιτς και τον Λάρκιν, τους δύο σκουρούς της ομάδας του Αταμάν. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο ζητούμενο, να κρατήσουν τους βασικούς στάρ της ομάδας. Και αυτό ήταν το κλειδί που τους έστειλε στην κορυφή της Ευρώπης. Ο Μίσιτς και MVP του Final Four και MVP της χρονιάς, όπως βραβεύτηκε, δεν είναι δικά μου λόγια. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι ο πέμπτος παίκτης που το καταφέρνει. Το έχει κάνει ο Διαμαντίδης το 11, το έχει κάνει ο Σπανούλης το 13, αν δεν κάνω λάθος, το έχει κάνει. Πήρε MVP και στην κανονική διάρκεια και, και στο Final Four. Το κάνει σίγουρα ο Ντόνσιτς το 18. Και αν δεν κάνω λάθος, το έχει κάνει και ο Νάντο Ντικολό το 16, όταν το πήρε με την ΤΣΣΚΑ. Εννοείται ότι ακούγονται φήμες για NBA, για τον Μίσιτς, ο οποίος ευχαρίστησε και τον Δημήτρη Διαμαντίδη για όσα του πρόσφερε ως νεότερος. Βλέπετε ότι ο Μίσιτς είχε μια τεράστια αγάπη στον Διαμαντίδη, ο Ντόνσιτς απ' την άλλη μια τεράστια αγάπη στον Σπανούλη. Οι δύο κορυφαίοι ίσως αυτή τη στιγμή Ευρωπαίοι, μπορούμε να προσθέσουμε και τον Αντετοκούμπο φυσικά. Οι δύο κορυφαίοι Ευρωπαίοι ήταν πολύ μεγάλοι φαν Ελλήνων παικτών. Αν καταφέρει να κρατήσει και την επόμενη χρονιά τον Μίσιτς η ΕΦΕΣ, θα παραμείνει εξίσου ισχυρή. Αν όχι, είμαι σίγουρος ότι θα βρει έναν άξιο συμπαραστάτη για τον Λάρκιν. Σίγουρα όμως θα χρειαστεί χρόνο για να δέσουν και να βρεθεί η κατάλληλη χημεία, όπως με τον Σέρβο. Η ΤΣΣΚΑ και η Αρμάνι δεν τα καταφέραν. Από τη μία η Αρμάνι με buzzer beater έχασε στον ημιτελικό, είχε φτάσει πάρα πολύ κοντά. Έφτασε σε Final Four μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά από δεκαετίες. Αν δεν κάνω λάθος, το 90 ήταν η τελευταία φορά που ως Ολύμπια Μιλάνο τότε, πλέον Αρμάνι Μιλάνο, είχε φτάσει τότε στο Final Four. Έφτασε το παιχνίδι μια ανάσα από την πρόκριση. Έκανε ανατροπή, καθώς ήταν πίσω με 12-13 πόντους, έκανε ανατροπή. Ισοφάρισε, προηγήθηκε, έχτισε διαφορά. Το παιχνίδι ήρθε ισόπαλο και κρίθηκε στο buzzer beater του Corey Higgins. Κρατήστε το αυτό, γιατί ο Corey Higgins, πνευματικός ιός του μεγάλου Michael Jordan, ο superstar των Bulls και του παγκοσμίου μπάσκετ, είναι αυτός που βάφτισε τον Corey Higgins. Και ο Higgins δήλωσε ότι είμαι σίγουρος ότι ο νονός μου έχει δει τον buzzer beater. Έδωσε την πρόκριση. Από την άλλη, η ΕΦΕΣ στον ημιτελικό με την Τζέσικα, στην επανάληψη του τελικού της Βιτόρια, είχαν παίξει οι ομάδες στον τελικό του 19, είχε την κυριαρχία σχεδόν σε όλο το παιχνίδι. Έκανε μια κοιλιά προς το τέλος, η Τζέσικα έφτασε μια ανάσα από την ισοφάριση, δεν τα κατάφερε όμως.
στις λεπτομέρειες οι Τούρκοι πήραν την νίκη για να κερδίσουν κατά κράτος την Μπαρτσελόνα στον τελικό. Το πάλεψαν οι Καταλανοί, ο Καλάθης έπαιζε τραυματίας, ο οποίος ήταν αυτός που ουσιαστικά σήμανε την ανατροπή στον ημιτελικό, όταν η Μπαρτσελόνα τα βρήκε σκούρα στο δεύτερο ημίχρονο με την Αρμάνι. Ήταν ο παίκτης που κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, ένας τραυματισμός, ένα στραβοπάτημα τον έβγαλε εντελώς εκτός παιχνιδιού και στο τελικό παρουσιάστηκε κατώτερος των δυνατοτήτων του, βέβαια απόλυτα δικαιολογημένα λόγω του τραυματισμού του. Και αυτός έφτασε μια ανάσα από την κατάκτηση Ευρωλίγκα για δεύτερη φορά μετά το μακρινό 2011 με τον Παναθηναϊκό, δεν τα κατάφερε. Η Μπαρτσελόνα είχε ένα πανίσχυρο ρόστερ, αλλά έπεσε πάνω σε μια πανίσχυρη επίσης ομάδα και ίσως του χρόνου να έχει άλλη μια ευκαιρία. Δεν ξέρω αν θα έχει άλλη ευκαιρία ο Πάου Γκασόλ, ο οποίος οδεύει προς την ολοκλήρωση μιας τεράστιας καριέρας. Κάπως έτσι λοιπόν κρίθηκε και ο μπασκετικός τελικός, με την τουρκική ομάδα να πανηγυρίζει δεύτερη φορά τουρκική ομάδα την τελευταία δεκαετία. Πανάξια νικήτρια, η ομάδα που πέρυσι δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια εξαιρετική σεζόν. Ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα όσο παίζονταν η Ευρωλίγκα πέρυσι, πριν διακοπή βιαίως λόγω της πανδημίας. Δεν υπήρξε επανέναρξη, δεν υπήρξε ολοκλήρωση της χρονιάς όπως το Basketball Champions League, το οποίο ολοκληρώθηκε με το Final 8 της Αθήνας το Σεπτέμβριο. Και έτσι η ΕΦΕΣ πέρυσι έχασε τη μεγάλη της ευκαιρία, την οποία άρπαξε από τα μαλλιά φέτος και τη μετέτρεψε σε θρίαμβο. Κάπως έτσι λοιπόν θα ολοκληρώσουμε μια εκπομπή που αποχαιρετά την άνοιξη. Την επόμενη εβδομάδα λόγω υποχρεώσεων δεν θα είμαστε μαζί. Οπότε προετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για το Euro. Περιμένουμε την κορύφωση του Volleyball Nations League, το οποίο παρακολουθούμε με μεγάλη αγωνία και με μεγάλο εντυπωσιασμό, καθώς αυτά που βλέπουμε πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι, το οποίο ήταν δεδομένο ότι θα ήταν εντυπωσιακό, μιλάμε για τις καλύτερες εθνικές ομάδες του κόσμου, σε άντρες και γυναίκες. Βλέπουμε μια υπέροχη οργάνωση, ακόμα και χωρίς κόσμο. Οι Ιταλοί λατρεύουν το βόλεϊ. Όσο υπέροχο ήταν το Super Finals του Champions League, σε άντρες και γυναίκες, εξίσου υπέροχο είναι το θέμα και η οργάνωση και στο Nations League, στο Rimini της Ιταλίας, υπενθυμίζω. Και σαφώς, στο χώρο του βόλεϊ, η σεζόν, το καλοκαίρι μάλλον, θα ολοκληρωθεί, θα κορυφωθεί με το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών και Γυναικών με ελληνική παρουσία. Κλείνουμε λοιπόν για σήμερα. Ευχαριστούμε όσους ήσασταν μαζί μας. Γιάννης Καλιτζάρης, All Around Player, εδώ στη Νέα Σμύρνη, NSTV Live. Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα. Και καλό καλοκαίρι σε όλους. Γεια σας.